Καλά που είμαι στους ακροατές. Η απόδοση του δευτέρου ημιχρόνου ήταν πάρα πολύ καλή. Έλειπε φυσικά η ουσία. Θα θέλατε την ουσία να πάρετε τους τρεις πόντους, τους πρώτους στο πρωτάθλημα. Εντάξει, πέρασε όμως το παιχνίδι, είναι μπροστά σας η Λιόν. Δεν νομίζω να υπάρχει χρόνος για να σκέφτεστε ακόμη το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν πετύχαμε το στόχο μας ταξιδεύοντα στο Σάββατο το βράδυ στη Λευκοσία. Μείναμε στο ισοπαλό 1-1 με τον Ολυμπιακό. Κατά τη γνώμη μου, δίκαιο αποτέλεσμα. Έστω και αν η ομάδα μας ήταν πιο αφεντική και περισσότερες ευκαιρίες από την ομάδα του Ολυμπιακού, όμως είχαμε να κάνουμε μια νεαρή και άπειρη ομάδα η οποία πάλεψε ορθόδοξα. Γι' αυτό και λέω ήταν δίκαιο και μπράβο. Αυτό το οποίο είπα πολλές φορές σήμερα σε διάφορες τοποθετήσεις μου είναι ότι από τη στιγμή που εμείς δεν παρουσιαζόμαστε κοινικοί απέναντι από τις αντίπαλες αιστείες, τότε θα έχουμε τέτοιου είδου και θα επόμενα παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε κοινικοί, να τελειώνουμε τις ευκαιρίες που ήταν αρκετές και εκ νέου. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό μπροστά από την αιστεία του Κίτη και μοιραία χάσαμε δύο βαθμούς. Όμως δεν πανικοβαλόμαστε, δεν υπάρχει ούτε στεναχώρια ούτε μιζέρια. Τα αφήσαμε πίσω γιατί πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, θα βρούμε πολλές ευκαιρίες να καλύψουμε τις δύο χαμένες βαθμούς της πρεμιέρας. Και πρέπει να κεντρωθήκαμε στον αγώνα με τη Λιόν, την Πέμπτη, την Λευκοσία. Ναι. Τώρα, με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που υπήρχε ένα θέμα, που υπήρχε θέμα τραυματισμού, Φανούρη, θα είναι στη διάθεση του Σοφρόνη την Πέμπτη. Ο Μάγκλητσα. Ο Μάγκλητσα ακολούθησε μέρος του, ή μάλλον προπονητή κανονικά σήμερα. Ο Άλεφ θα πήγε λόγω της διάθεσης του υπέστη στο χτύπημα στο κεφάλι, ίσως από αύριο μπει σε κανονικούς ρυθμούς. Ο Αγγελία ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος, ατομικά γυμναστική ο Φώτης, ο Παβουλής. Δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα. Ο Μάγκλητς θα ήταν, όμως σκέφτηκε καθαρά για λόγους ξεκούρασης λόγω της παρουσίας του στην εθνική βάλτα του αγωνιού τεχνική. Ναι. Ο Σκέμπρη πάντως δεν μας έχει συνηθίσει να χάνει τόσες πολλές ευκαιρίες. Είναι δεδομένο αυτό. Να ξέρω αν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό το οποίο επιθυμείς. Πολλά θα ψάξεις και πολλά θα βρεις για να δικαιολογηθείς. Εμείς δεν ψάχνουμε τίποτα για να δικαιολογηθούμε, ούτε για να πούμε. Δεν σκοράμε και δεν κερδίσαμε. Αυτή είναι η ουσία. Τόσο απλά. Η ομάδα δημιούργησε καλές προϋποθέσεις, καλές ευκαιρίες. Όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Όταν ψάχνεις για δικαιολογίες, τότε θα χάσεις και τον προσανατολισμό σου, αλλά θα μειώσεις τουλάχιστον για το χθεσινό παιχνίδι την αξιέπαινη προσπάθεια των νεαρών ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Φανούρη, πόσο κόσμο περιμένετε στο παιχνίδι της Πέμπτης? Εντάξει, 8.000. 8.000. Πολύ δυνατό νούμερο. Γιατί θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι και το ταξίδι στη Λευκοσία. Είναι ο κλασικό σχεδόν αριθμό για τα παιχνίδια στην Πέμπτη. Σίγουρα, αν ήταν στη Λευκοσία, θα είχαμε κοντά στις 12.000. Γιατί πάντα στα κολοκά παιχνίδια δίνεται ευκαιρία και σε οπαδούς μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά για το γυναικείο φίλο να παρακολουθήσω χωρίς άγχος των επεισοδίων ή οποιοδήποτε άλλο φόβο το παιχνίδι ή και κάποιου ουδέτερου συμπολίτη μου. Όπως και να έχει, είμαστε ικανοποιημένοι από τον αριθμό που θα έχουμε στη Λευκοσία και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να δημιουργήσει ομάδα εκείνες τις προϋποθέσεις για μια πιο καλή και πιο έτσι αξιοπρόσεκτη πορεία στον πέμπτο όμιλο της διοργάνωσης. Φανούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σου.